Επιστρέφουμε στα πολιτικά μας και πάμε να καλωσορίσουμε στην εκπομπή την επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας του Μέρα 25 Συμμαχία για τη Ρήξη, την κυρία Σοφία Σακοράφα. Καλημέρα, κυρία Σακοράφα. Καλημέρα, κυρία Βούζη. Τι κάνετε? Καλά, καλά είμαστε. Καλά εδώ σε μια ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη, ζεστή, ωραία. Εντάξει. Επιτέλους, μπήκαμε στο καλοκαιράκι σιγά σιγά, νομίζω. Έτσι, και αυτό είναι ευχάριστο για όλους μας. Έτσι θέλουμε να πιστεύουμε. Βέβαια, το καλοκαιράκι μας το σπάνε λίγο οι εκλογές στις 25 Ιουνίου. Αναγκαίο κακό. Ακριβώς. Τώρα, πάμε λίγο να δούμε, γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΜΕΡΑ25 δεν τα πήγανε καλά σε αυτή την αναμέτρηση. Και θα ήθελα λίγο να εξετάσουμε τους λόγους για τους οποίους το ΜΕΡΑ25 Συμμαχία για τη Ρήξη έχασε μέρος της δύναμής του. Και θα ήθελα να ρωτήσω, κυρία Σακοράφα, αν βλέπετε μια συντηρητικοποίηση της κοινωνίας μας. Καταρχήν, κυρία Βούζη, θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω και εσάς και όλα τα περιφερειακά μέσα, γιατί όντως επιτελούν το ρόλο τους, το ρόλο της ενημέρωσης δηλαδή, με πάρα πάρα πολύ μεγάλη συνέπεια. Και μιας και είναι και η πρώτη φορά που βγαίνω σε ραδιόφωνο και χαίρομαι που βγαίνω στην ΕΡΤΡΙΑ, θέλω από καρδιάς να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω όλες και όλους που μας ψήφισαν, αλλά και όσους μας άκουσαν σε αυτή τη διαδικασία, μας άκουσαν με προσοχή. Αλλά για κάποιο λόγο δεν τους πείσαμε και δεν μας ψήφισαν. Πιστεύω λοιπόν ότι προσπαθήσαμε να συνεισφέρουμε με την παρουσία μας στο δημόσιο διάλογο, έντιμα, ειλικρινά και τεκμηριωμένα, και ελπίζουμε στη δεύτερη διαδικασία. Τώρα, θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι για μένα ένα εντυπωσιακό ποσοστό η επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας, με, όπως είπατε και εσείς, παράλληλα σε αυτό που έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα να λέμε συντηρητικός και υπερσυντηρητικός χώρος, και με παράλληλη βεβαίως εντυπωσιακή επίσης υποχώρηση αυτού που αντίστοιχα είχαμε συνηθίσει να λέμε προοδευτικός χώρος. Άσχετα αν είδαμε ότι το ΚΚΕ πραγματικά σημείωσε μια σημαντική άνοδο. Εδώ δεν θα πρέπει να παραλείψω να επισημάνω ότι είναι και η πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση, και φαντάζομαι αυτό το βλέπουν όλοι, όπου η κυβερνητική παράταξη μετά από 4 χρόνια κερδίζει δεύτερες εκλογές. Σωστά. Και μάλιστα με σεβαστή, θα έλεγα, διαφορά, τη στιγμή που η αντιπολίτευση, η αξιωματική κιόλας, υποχωρεί με όσα προβλήματα λέμε ότι έχει η κοινωνία κτλ. Κτλ. Με παραπάνω από 11 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτό είναι για μένα η πρώτη παρατήρηση που θα κάνω. Τώρα, όσο αφορά για μας, νομίζω ότι εμείς φταίξαμε, δεν έφταξε κανείς άλλος, γιατί δεν καταφέραμε, φταίξαμε εμείς αποκλειστικά και μόνο εμείς. Επιτρέψτε όμως να πω δύο πράγματα για μας. Το 19. Είχαμε διεκδικήσει την είσοδό μας στη Βουλή με το σύνθημα «Αυτή η φωνή αξίζει να είναι στη Βουλή», το θυμόσαστε. Διεκδικώ λοιπόν το δικαίωμα να υποστηρίζω ότι αυτό εμείς το τηρήσαμε όσον αφορά την παρουσία μας στο 100%. Μεταφέραμε τα προβλήματα, τις αγωνίες, τα αντιγούμενα της κοινωνίας, των πολιτών, των κινημάτων, ό,τι συνέβαινε τέλος πάντων στην κοινωνία μέσα στη Βουλή. Αλλά παράλληλα, θέσαμε και τους εαυτούς μας σαν βουλευτές στη στήριξη των διεκδικήσεων και υπερασπιστήκαμε τα δημοκρατικά δικαιώματα όπου θεώρησαμε ότι αυτά αφήγονται τέλος πάντων. Βρισκόμασταν στον δρόμο κάθε μέρα. Και τιμήσαμε βεβαίως και τον συνταγματικό μας ρόλο, γιατί συμμετείχαμε να ενεργάσουμε στην κοινοβουλευτική διαδικασία, καταθέτοντας τροπολογίες, ολοκληρωμένα νομοσχέδια, απέναντι βέβαια σε αυτά που έφερε η κυβέρνηση, και θα σας θυμίσω για τα κόκκινα δάνεια, την ψήφο των αρμοδίων και πολλά πολλά άλλα. Τώρα τι έφταξε? Πιθανά μια αιτία να ήταν η δυσανάλογη υπηρέτηση του ρόλου μας. Δηλαδή, θεωρώ ότι δώσαμε πολύ βάρος στην προβολή του κυβερνητικού μας προγράμματος τη στιγμή που ήμασταν το μικρότερο κόμμα στη Βουλή. Και η προοπτική διακυβέρνηση στους πολίτες φάνταζε μακρινή. Προφανώς και το γεγονός, κυρία Σακοράφα, αν μου επιτρέπετε, εγώ το έχω πει και στην εκπομπή και άλλη φορά, είχα την αίσθηση πολλές φορές ότι ήμασταν στο 2019 και όχι στο 2023. Ναι, ναι, θα φτάσω σε αυτό, θα φτάσω σιγά σιγά αυτό, για αυτό σας πηγαίνω για να καταλάβετε το σκεπτικό μου. Λέω λοιπόν ότι νομίζω ότι πράξαμε σωστά το ότι προβάλαμε το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, γιατί θα έπρεπε να απαντάμε στο ερώτημα, και αν ήσασταν εσείς αύριο τι θα κάνετε, έπρεπε να δίνουμε μια απάντηση. Από την άλλη, γνωρίζοντας ότι αυτό προϋπέθεται και μια ρήξη με την κατεστημένη κατάσταση έτσι όπως ήταν, προβάλαμε και την πρόσκληση στους πολίτες για ρήξη. Και εδώ έρχομαι σε αυτό που λέτε εσείς. Θα αντιπαρέλθω τα προβλήματα της επικοινωνίας, είτε αυτά οφείλονται στις δικές μας αδυναμίες, γιατί είχαμε όντως πάρα πολλές αδυναμίες, είτε σε περιορισμένο χρόνο από τα μέσα. Και βλέπετε, δεν χρησιμοποιώ τη λέξη αποκλεισμό, αν και σε κάποιες περιπτώσεις υπήρχε και αυτό ήταν φανερό, έτσι. Και κρίνοντας μόνο από το αποτέλεσμα, το συμπέρασμα είναι ότι, αν και
εγώ αυτό το συνάντησα πάρα πολλές πολίτες, σε πολλούς πολίτες. Συμφωνούσαν με τις προγραμματικές μας προτάσεις. Η ταυτόχρονη πρόσθεση που τους λέγαμε για ρήξη τους φόβησε πάρα πολύ. Η αδυναμία μας λοιπόν σε αυτό το σημείο ήταν να καταστήσουμε στους πολίτες σαφές ότι οι προτάσεις μας ήταν, όλες τις προτάσεις που κάναμε, ήταν υλοποιήσιμες, εφικτές και εντός του μνημονιακού πλαισίου που έχει τεθεί και που υφίσταται και που υπηρετεί η χώρα αυτή τη στιγμή και φυσικά εντός των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν νομίζω ότι η συνολική μας πρόταση δεν έγινε δεκτή από τους ψηφοφόρους ή τουλάχιστον δεν τη θεώρησαν ελκυστική, γι' αυτό και μας έδωσαν αυτό το χαμηλό ποσοστό σε σχέση με το 2019. Εγώ να καταλάβω αυτό που λέει ο Γιάννης Βαρουφάκης, ότι η πλειοψηφία των ψηφοφόρων κουράστηκαν, δεν μπορούν να ακούνε για άσχημες καταστάσεις, για κρίσεις, ρήξεις κτλ. Ωραία, να το δεχτώ αυτό. Όμως τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΜΕΡΑ25 φαίνεται πως δεν έπεισαν καθόλου τους νεότερους ψηφοφόρους. Δηλαδή είχατε ένα προνόμιο, είχατε σε αυτό το χώρο. Τουλάχιστον το πιστεύατε και το λέγατε. Ένας νέος ψηφοφόρος ο οποίος δεν μπορεί να είναι κουρασμένος. Ένας νέος ψηφοφόρος δεν είναι κουρασμένος, αλλά είναι πολύ προβληματισμένος. Πολύ προβληματισμένος και έχει μπροστά του ένα μέλλον, θα έλεγα εγώ, τελείως ασαφές. Η κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία, του έδινε κάτι συγκεκριμένο. Του έλεγε, θα σου αυξήσω μισθούς, θα σου αυξήσω θα αυξηθεί ο χαμηλότερος μισθός, θα δημιουργήσω περισσότερες θέσεις εργασίας. Είχε και το πεπόνι και το μαχαίρι στα χέρια του και μπορούσε να υπόσχεται πράγματα τα οποία, ξέρετε, έχει κάνει και πάρα πολλά από αυτά. Δηλαδή, όταν ξεκινάει και δίνει επιδόματα σε κάποιον, στους νέους παραδείγματος χάρη, για να κάνουν τις διακοπές τους, όπως κάνανε, είναι κάτι. Κάτι που δεν μπορείς εσύ να το υποσχεθείς, γιατί είναι εκτός του προγραμματός σου. Λες ότι εγώ δεν θέλω να πάω στα επιδόματα. Εγώ θέλω ο άλλος να έχει μια σταθερή ζωή, θέλω να έχει ένα σταθερό μισθό. Θέλω να ζει αξιοπρεπώς από αυτό που του παρέχω ως κράτος και όχι να ζει με μια επιδοματική πολιτική όπως θέλουν να εφαρμόσουν. Κατανοητό. Αυτό ήταν που μας απομάκρυνε, πιστεύω, από την νεολαία. Θέλω να πιστεύω όμως ότι στις δεύτερες εκλογές, τώρα δηλαδή, έστω και αν είναι πάρα πολύ μικρό το χρονικό διάστημα, θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε και στους νεολαίους και σε όλες τις κατηγορίες τις ηλικιακές, αν θέλετε, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς και τι είναι εφικτό από αυτά που λέμε εμείς ή που λένε όλοι οι άλλοι. Ήθελα να ρωτήσω, κυρία Σακοράφα, πώς θα διαμορφωθεί η αντιπολιτευτική σας τακτική στον δρόμο προς τις δεύτερες κάλπες και ρωτώ γιατί αν συνεχιστεί η αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων της αριστεράς, το πιθανότερο είναι να ευνοηθεί έτσι περαιτέρω η Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε να δείτε, η αντιπαράθεση δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι στο επίπεδο που ήταν την προηγούμενη φορά. Έτσι, βλέπουμε αυτό που σας είπα προηγουμένως, είναι 20 μονάδες διαφορά. Αυτό θα μου επιτρέψετε να πω ότι όση καλή διάθεση και να υπάρχει και όσος αγώνας και να υπάρχει από την αξιωματική αντιπολίτευση, είναι ένα ποσοστό το οποίο πάρα πολύ δύσκολα, όχι θα καλυφθεί, θα μειωθεί. Και με δεδομένο ότι ακούμε και από την Νέα Δημοκρατία ότι θέλει αυτοδυναμία και μεγαλύτερα ποσοστά, καταλαβαίνετε ότι θα είναι πολύ σκληρά τα πράγματα. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε το δικό μας τρόπο. Εμείς πρέπει να πούμε τι έχουμε κάνει. Έτσι, γιατί πρέπει να ξέρει ο κόσμος τι έχουμε κάνει. Mm-hmm. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για να μας ξαναστείλει στη Βουλή. Διαβάζοντας τα αποτελέσματα, πιστεύω ότι ο ψηφοφόρος ήθελε να υπάρχουμε για να είμαστε η φωνή που δεν ακούγεται, παραδείγματος χάρη, από τα υπόλοιπα κόμματα. Και αυτό, όπως σας είπα και πριν, το τιμήσαμε 100%. Και να ρωτήσω και κάτι άλλο, κυρία Σακοράφα. Γιατί επικεντρωθήκατε, θα μου πείτε, γιατί μας ρωτούσαν οι δημοσιογράφοι, γιατί επικεντρωθήκατε τόσο πολύ στο σύστημα Δήμητρα? Ένα σύστημα που, όπως εξηγήσατε κατ' επανάληψη, δηλαδή τα στελέχη του ΜΕΡΑ25, ήταν ένα σχέδιο, ένα plan B, ας πούμε, ένα εναλλακτικό σχέδιο σε περίπτωση που χρειαζόταν. Γιατί? Νομίζω ότι το θέμα με τη Δήμητρα ήταν ένα πολύ, πώς να το πω, ήταν ένα πολύ καλό στοιχείο στα χέρια και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ πιο αργά. Νομίζω ότι έβλαψε και το ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Ναι, γιατί βγήκανε με κάτι άλλο μετά και κάνανε το δικό τους λάθος. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εμείς, όπως είχα πει, ήταν κάτι το οποίο υπήρχε στο πρόγραμμά μας το 19. Ήταν μια πρόταση, έτσι, ολοκληρωμένη πρόταση. Την καταθέσαμε σαν νόμο. Απλά
ο τρόπος που τον βγάλανε και μετά τα μέσα, όχι τα μέσα, και ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης και το διακομόδησε και τρομοκράτησαν τον κόσμο με ένα σύστημα το οποίο είναι τόσο απλό. Ήταν ένα δημόσιο δωρεάν σύστημα ηλεκτρονικών συναλλαγών μεταξύ πολίτη και κράτους και πολιτών μεταξύ τους σε δεύτερη φάση. Mm-hmm. Δηλαδή δεν ήταν τίποτα το φοβερό. Εξαντλήθηκε λοιπόν όλη η δική μας προεκλογική εκστρατεία στο να εξηγούμε στον Αλήθεια. Κόσμο, για τον τρομοκρατημένο κόσμο, ότι αυτό το πράγμα δεν έχει καμία σχέση ούτε με άλλο νόμισμα, ούτε με δραχμές, ούτε έξω από την, από την Ευρωζώνη, ούτε έξω από την, ξέρω εγώ, θα κλείσουν οι τράπεζες που λέγανε και όλα αυτά τα ωραία φαντασιακά, ή γυρνάμε πίσω στα 15, ή λέγανε διάφορα πράγματα. Έπρεπε αυτό το πράγμα, δηλαδή εξαντληθήκαμε σε κάτι στο οποίο δεν έπρεπε να εξαντληθούμε και θα έπρεπε να είμαστε σε πολύ διαφορετική προεκλογική, ας το πούμε, διαδικασία από αυτή που τελικά αναγκαστήκαμε να ακολουθήσουμε. Μάλιστα. Θα σε ευχηθούμε καλή επιτυχία. Δεν ξέρω ποιες είναι η αίσθησή σας, ποια είναι για τις επόμενες εκλογές. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι καταρχήν αυτό που λέω είναι θα πρέπει, αν θέλουν πραγματικά να είμαστε στη Βουλή, είναι στο χέρι τους σε αυτές τις εκλογές οι πολίτες να το εκφράσουν, αν το θέλουν πραγματικά. Γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι τα κόμματα πρέπει να υπάρχουν και να υπάρχουμε εφόσον εκφράζουμε ανάγκες της κοινωνίας. Αν δεν τις εκφράζουμε, δεν μπορούμε να υπάρχουμε. Mm-hmm. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι εκφράζουμε ανάγκες μιας ικανής μερίδας της κοινωνίας σήμερα και γι' αυτό εκτιμώ ότι αυτό θα εκφραστεί στις επόμενες εκλογές και είμαι και αισιόδοξη, ομολογώ γι' αυτό. Και αυτό θέλω να το τονίσω, το υποστηρίζω έμπρακτα. Όπως και στις πρώτες εκλογές με την παραμονή μου σαν επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, ναι. Και πιστεύω και όποιος μας ακούει καταλαβαίνει. Κυρία Σακοράφα, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά και εσείς. Καλή σας μέρα και ευχαριστώ που με καλέσατε και πάλι.